Έλα. Σε επαφή στη συνέχεια ο Μπέλτας. Γεια σας και Τσίριους. Γεια σας και Τσίριους. Μας ήρθε αυτό το πακετάκι σήμερα. Τα ανοίξω. Είναι από αυτά που αγοράζουμε όμως. Είναι από αυτά που αγοράζουμε, γι' αυτό. Δεν μας το έστειλε κάποιος. Γι' αυτό κάνουμε για unboxing έτσι πιο χαρά. Ανάποδα, ανάποδα το κάνεις. Φαντάζεσαι να έχουμε χαρίζει. Άμα πάει, είναι και πεταχτό. Ναι. Δεν έχεις πει καν τι είναι. Δεν είναι μέσα. Οχ, οπ, σουταρισμένη. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει. Fixed. Αυτό είναι ένα πράγμα που επιζητούσα χρόνια τώρα. Από μικρό παιδάκι. Όταν είχα αρχίσει το YouTube το 2009. Πάντα ήθελα μια gaming capture card. Μηχανάκι στο οποίο το κουμπώνεις στην μπιέλα από το κονσολάκι σου. Είτε είναι PlayStation, είτε είναι Xbox, είτε είναι Wii. Αυτή είναι μια capture card, gaming capture card της Avermedia. Για την ποιότητα που έχει, βγάζει 1080p 60fps. Είναι budget για την τιμή της. Έμιτσο. Κάνει γύρω στα 130 ευρώ, εμείς τόσο την πήραμε από ελληνικό κατάστημα. Και θα μας βοηθήσει να κάνουμε εγγραφή gameplay από το Xbox One. Γιατί τώρα κάναμε μέσω internet, μέσω του app. Το κάνω live stream στο PC μας, το Windows, του Xbox app στα Windows 10. Και κάνω screen capture με το Shadowplay. Μεταφέρει αυτό που δείχνει το Xbox στο PC και το κάνω capture. Πράγμα που σημαίνει ότι άμα δεν έχεις καλό internet, έχεις καθυστέρηση στο gameplay και στην εικόνα. Κάνει πολλά σπασίματα η εικόνα και με το internet που έχουμε και εδώ στο Βόλο και στην Καστοριά εγώ δεν βγαίνει. Οπότε χρειαζόμασταν μια capture card. Χρειαζόμασταν καιρό τώρα και είναι μια καλή ευκαιρία για σαν αναβάθμιση τουλάχιστον στο gaming τομέα που αφορά και εμένα. Ποιες άλλες επιλογές έχουμε για capture card? Η πιο διάσημη είναι η Elgato HD60. Μεγάλο όνομα στον τομέα αυτών. Άλλες είναι όπως η Razer Ipsu, το Hopog. Χαουπάουγγε. Δεν ξέρω πώς όπως το λένε. Η Avermedia αυτή είναι η Live Extreme Edition και μας λέει εδώ πέρα Ultra Low Latency, Audio Mixing, βάζεις ακουστικά μα θες ή μικρόφωνο και λέει Support VIP και Live Editing. Στην ουσία σου δίνει και software μαζί για να επεξεργάζεις τα βίντεο και κόψε ράψη, δηλαδή θα σου δίνει τέτοιο πρόγραμμα. Λέει ότι δουλεύει και με τα Windows 10, άρα λογικά θα είναι και η αναβαθμισμένη έκδοσή της. Τι έκανε ρε! Εδώ μας λέει τα specs και τα περιεχόμενά του. Και εδώ είναι τα system requirements για ένα PC. Τι χρειάζεται για να σηκώσει την κάρτα. Είναι σαν Χριστούγεννα για μένα τώρα. Κάτσε να δεις αμέσως, εγώ δεν είδα. Αυτή είναι η κάρτα. Είναι πανέμορφη. Θα την αφήσω στην άκρη και να δούμε τι άλλα έχει μέσα πρώτα. Software, download, λέει από πού να μπούμε και να το κατεβάσουμε. Και εδώ μας λέει μερικά πώς λειτουργεί, πότε είναι έτοιμα και τα λοιπά. Τις ενδείξεις του LED μας ναι, λέει. Τι σημαίνει το καθένα, κάθε χρώμα. Μία βίδα, κάπου θα μας χρησιμεύει. Αυτό λογικά είναι για το PS3 audio cable, το καλώδιο για τον ήχο. Αυτό είναι για να συνδέεις το πίσω μέρος της κάρτας με τον υπολογιστή σου. USB 3, Ναι, HDMI και θα πως τα λένε τα component. Ναι. Ωραίο manual για το πως δουλεύει, quick start guide και τα λοιπά. Αγγλικά και διάφορες άλλες γλώσσες, ελληνικά δεν έχει. Αυτή είναι η κάρτα. Το μπροστά μέρος έχουμε Avermedia, AUX και μικρόφωνο. Πίσω έχει αυτό το ψιψώνι, μια βίδα. Η οποία βγαίνει και στην ουσία κάνεις αυτό εδώ πέρα. Βλέπεις. Α, και βάζουμε εμείς ό,τι λιγότυπο θέλουμε. Και βάζεις ας πούμε Take It Serious εδώ. Σου έχει ένα τέτοιο, βλέπεις εδώ. Θα βάλεις ένα Take It Serious εδώ πέρα και τελείωσες και σε κομπλές.
Καγκουρία, εντάξει. Ωραίο feature όμως. Ωραίο, ναι. Βάζει μια δικιά σου πενελιά. Εδώ είναι το USB, είναι σαν να είναι δίσκος, είδες, Μίτσο. Σαν σκληρός δίσκος, ναι, ναι, υποδοχή. Με αυτό το συνδέεσαι στον υπολογιστή σου και φαντάζομαι ότι παίρνεις ρεύμα από εκεί. Αυτό είναι το component και δύο HDMI, in και out. Το ένα το συνδέεσαι στον υπολογιστή και το άλλο στην κονσόλα. Παίρνει την εικόνα της κονσόλας, περνάει μέσα από εδώ και σου το μεταφέρει στο PC. Οπότε στο in θα βάλεις την κονσόλα και στο out θα βάλεις την οθόνη, την τηλεόραση. Ναι, βάζει ένα HDMI της τηλεόρασης εδώ και από εδώ φεύγει για το Xbox π.χ. ή το PlayStation. Κατάλαβες, ναι, ότι έχει HDMI. Και φαντάζομαι για να φτάνει μέχρι τη νέα γενιά PS4 και Xbox One ότι μπορείτε να τα βάλετε και σε άλλα και σε άλλες κονσόλες. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να γράψεις και παιχνίδια από PC. Ναι. Είναι έτσι. Α, μην το δεις μας. Έμορα, αφού κάνει focus εκεί τώρα, άιντε. Κάνει σε μένα focus. Δεν γίνεται. Πάρ' το τώρα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις εγγραφή από PC. Αντί για Shadow Play ή Fraps ή OBS. Από τη στιγμή που μπορείς να, που σου δίνει ένα δικό σου software για να κάνεις εγγραφή, γίνεται να γράψεις κιόλας. Απλά δεν μπαίνει μέσα στον υπολογιστή σαν κάρτα πως μπορεί να μπει Elgato π.χ. Τη συνδέεσαι με Elgato. Έχει δύο εκδόσεις, μία που είναι σαν αυτή compact και μία που μπαίνει μέσα στον υπολογιστή. Συνδέεσαι την κονσόλα, για παράδειγμα το PlayStation ή το Xbox, στην υποδοχή που λέει HDMI in. Εδώ. Και στο HDMI out το συνδέεις με την οθόνη του υπολογιστή. Και μέσω του προγράμματος που έχει το AVRI Media κάνεις εγγραφή την εικόνα που δέχεται από την κονσόλα. Ναι, αφού βάλεις αυτό το καλώδιο μέσα στον κόλλο. Και αντίστοιχα αν θες να γράψεις εικόνα από τον υπολογιστή θα έχει και την ανάλογη επιλογή. Θες να συνδέσω. Θα δίνω μου κονσόλα όμως, τι θα γίνει τώρα. Φέρε το Xbox το 360. Το παλιό. Που δεν έχει user manual, φέρτε δεν είναι να διαβάσω κάτι. Να σας εξηγήσω εγώ εδώ τι θα συμβεί. Διάβασε, expert, κλείστε τι. Δεν γίνεται να το κάνεις μοντάζ τώρα. Μία ώρα τώρα μαλώνουμε γιατί, για το τι παρουσιάζουμε. Έχουμε κουβέντα για να δούμε ακριβώς τι κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ θα σας πω εγώ παιδιά τι κατάλαβα. Αυτό το συνδέεσαι με την κονσόλα τη οποία την εικόνα θες να καταγράψεις. Δηλαδή παίζω εγώ Xbox One και θέλω το βίντεο να το καταγράψω. Το συνδέω με HDMI στο HDMI in της κάρτας, η οποία κάρτα συνδέεται με USB στον υπολογιστή, ο οποίος θα κάνει την καταγραφή του βίντεο. Ναι. Έτσι. Με το software που σου δίνει. Εγώ τώρα. Εσύ. Αν θέλω αυτό που παίζω να το βλέπω όχι μέσω του υπολογιστή αλλά μέσω μιας άλλης οθόνης τηλεόρασης κτλ. Σου δίνει το out. Αυτό συνδέεται με το μέσω HDMI στο HDMI out. Ναι. Άρα, θα γράφει ο υπολογιστής αυτό που παίζω, αλλά εγώ αυτό που θα παίζω θα το βλέπω στην οθόνη που θα έχω συνδέσει άλλη. Ναι. Σε περίπτωση που έχει δύο οθόνες, ναι. Αν δεν το συνδέσω σε δεύτερη οθόνη και έχει μία οθόνη, βλέπω το παιχνίδι μου μέσω του προγράμματος του software, έτσι είναι αλέξη. Μπορείς και να επιλέξεις να σου δείχνει μόνο. Μπορεί να βλέπεις την κονσόλα να παίζεις. Mm. Αλλά σε περίπτωση ρε παιδί μου που δεν είσαι στον ίδιο χώρο, δηλαδή έχεις εδώ όπως είμαι στο σαλόνι, έχω το Xbox εδώ και δεν έχω υπολογιστή. Και θέλω να το γράψω σε ένα λάπτοπ. Το συνδέω, κάνω τριπλή σύνδεση. Το Xbox με την κάρτα αυτή. Ναι. Την κάρτα με το λάπτοπ. Ναι. Για να καταγραφεί το βίντεο. Και την κάρτα με την τηλεόραση. Για να βλέπω τι παίζω. Ναι. Αυτό το κάνει λοιπόν. Κατάλαβες Δημήτρη. Κατάλαβες Δημήτρη. Κατάλαβες Δημήτρη. Εγώ το ήξερα από την αρχή. Τι ήξερε. Πώς θα καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος πώς θα καταλάβει τι είναι αυτό το προϊόν. Λοιπόν, άρα το διευθετήσαμε το ζήτημα. Για να καταλάβετε κι εσείς τι συμβαίνει. Τώρα, αυτό επί της ουσίας εμείς γιατί την πήραμε αυτή. Για να μπορώ να κάνω εγώ βίντεο. Για να μπορεί ο Αλέξης να κάνει βίντεο άνετα και χωρίς τη σχολή του Xbox One παιχνίδια. Γιατί τώρα είχε like, κολλούσε, έστειλε μήνυμα ότι θα σκοτώσει άνθρωπο. Απειλούσα τη Microsoft. Όχι, θα κομπανίσει το κεφάλι στον τοίχο, θα το τονίσει. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Εδώ καιρό δεν είμαι καλά, το ξέρει. Θα εξηγήσει ο Αλέξης, δεσμεύεται εδώ να εξηγήσει. Να στο επόμενο βίντεο που θα ανεβάσει από Xbox και θα χρησιμοποιήσει την capture card να λέει πως ακριβώς έκανε τη διαδικασία. Εντάξει, δεσμεύεσαι. Το δεσμεύω. Όταν θα πας πάνω Καστοριά, αυτό το πρώτο βίντεο που θα κάνεις από το Xbox, να πεις αυτή η κάρτα πως λειτουργεί. Άμα κάνω Halo, ρε, να μην το δει κανένας. Όχι, δεν θα κάνεις Halo, κάνεις άλλο. Θα κάνεις Forza Horizon. Επίσης, να πούμε ότι με αυτό μπορείς να καταγράψεις και ήχο. Δηλαδή να συνδέσεις μικρόφωνο πάνω εκεί. Αυτό σου είναι, ότι είναι τέτοιο. Ναι. Και αντί να γράφεις με Audacity ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μικρόφωνο κουμπωμένο πάνω και αλλά τι μικρόφωνο, όχι USB μικρόφωνο.
Με τζακ. Κανονικό μικρόφωνο, τζακ. Ναι. Αυτά. Κατάλαβες, Δημήτρη. Δημήτρη, το κατάλαβες. Θες να έχεις καταλάβει. Κάθομαι εγώ τώρα, έβλεπα τον μπαουκ, ξάπλωνα, δεν με αφήσει να κοιμηθώ. Άκουσα ολόκληρο ένα unboxing, άκουσα. Το βασικό δεν άκουσα. Πώς σου κάνει. Όχι, το, το πιο βασικό. Άμα το φέρεις στο κεφάλι, ναι. Θες να δούμε. Φέρε εδώ, εδώ. Δεν έχει πολύ βάρος. Πα. Θα διαλυθεί ρε αυτό, ναι. Θα ανοίξει στα τρία κομμάτια θα γίνει. Το χειρότερο μέχρι τώρα που μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο, να μηνθείς μάλλον. Το χειρότερο. Ακόμα και το smartphone με το δέρμα προβάτου καλύτερη ζημιά έκανε. Στην ουσία αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι 1, 2, 3. Κατάλαβες, Δημήτρη. Δεν κατάλαβα. Σε καλώδια, αυτά που μας ενδιαφέρουν. Εγώ μέτρησα και το μαχαίρι. Μέτρησα και το μαχαίρι. Αυτό είναι λάθος, καλώδια. HDMI. Δεν είναι επιχρησωμένο αυτό. USB για να το συνδέσεις στο PC. Τώρα το jack για να βάλεις ήχο ή να βάλεις μικρόφωνο. Τι λέτε ρε μαλάκες. Παρεξήγηση θα γίνει πάλι. Φέρε ένα εδώ ρε λοιπόν. Μικρό, mic και aux λέει. Φέρε εδώ. Βάζεις ένα να παίζει μουσική, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, και ένα άλλο να παίζει. Ωραία. Μικρόφωνο. Ωραία, μπορείς να κουμπώσεις μικρόφωνο δικό σου, το άλλο το aux. Για να ακούς τον εαυτό σου. Τι λέτε. Δε όχι ρε, Α, μαλακία είπα, άστο, εντάξει. Το παραδέχεσαι ότι είπες μαλακία. Είπα μαλακία, εντάξει. Στο ένα λοιπόν συνδέεις μικρόφωνο, άμα θες και μιλάς εσύ και καταγράφεις τον ήχο σου. Στο άλλο μέσω του καλωδίου που σου έδωσε, συνδέεις ένα κινητό, ένα MP3 player κάτι και περνάς τον ήχο που θες μέσα στο. Μπορείς να τον πάρεις ένα σοβαρά έτσι όπως είναι ο Μιχάλης τώρα. Γιατί εσύ πως είσαι ρε Μιχάλη, Αλέξη. Εσύ θες να δεις εσύ πως είσαι ρε. Πως είμαι. Α, δεν είμαι καλά. Κοίτα πως είσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το Recentral. Αυτό είναι Forza που παίζει από πίσω. Το έχω συνδέσει με το Xbox και μεταδίδει απευθείας την εικόνα στο PC. Εδώ πέρα λέει βίντεο, HDMI. Παίρνει δηλαδή το βίντεο από το HDMI στο πρόγραμμα. Μπορούμε να πράξουμε άμα θέλουμε το brightness, το contrast, ξέρω εγώ, να κάνουμε πιο φυσικά τα χρώματα, πιο μαστούρα τα χρώματα, όπως θες. Device audio παρομοίως ότι θα παίρνει τον ήχο από το Xbox, θα το πηγαίνει στο PC και στο πρόγραμμα. PC audio, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιο παραπάνω ήχο, εξωτερικό ήχο όπως το μικρόφωνο, μουσική ή κάτι τέτοιο. Βλέπουμε εδώ την ποιότητα που γράφω, 1920x1080, MP4, 60 Mbps, 56 kbps ο ήχος, σε codec, εδώ οι ρυθμίσεις που να αποθηκεύει τα βίντεο, ρυθμίσεις για τον ήχο του μικροφόνου άμα αποφασίσουμε να βάλουμε μικρόφωνο να γράφει, δηλαδή μαζί με το βίντεο γράφει και το μικρόφωνο. Shortcuts, δηλαδή να ανοίγει με ένα κουμπί. Social networks account, δηλαδή απευθείας αυτό που το βίντεο που γράφουμε να το αποθηκεύει και να το ανεβάζει σε Facebook, Twitter ή YouTube. Βάζουμε δηλαδή το προφίλ μας εκεί. Αυτά πάνω κάτω εδώ πέρα. Εδώ στο Media Share βλέπουμε όλα όσα έχει γράψει, όσα βίντεο έχουμε γράψει. Έχω γράψει ένα Forza πιο πριν, ένα τεστ που έκανα. Βλέπουμε εδώ τώρα ότι δείχνει ότι παίζω. Αυτό βοηθάει άμα έχεις μία οθόνη, μπορείς να πας εδώ πέρα και να την έχεις εδώ πέρα κανονικά. Αυτό φεύγει άμα θες από κάτω. Έχεις εδώ τον ήχο ας πούμε. Αυτό είναι live τώρα, εγώ παίζω. Μπορείς να βγάλεις φωτογραφία άμα θες. Αριστερά μας έχει πόσο χώρο ελεύθερο έχουμε. Και αυτό φεύγει τώρα, βλέπεις. Δηλαδή είναι σαν να παίζω κανονικά και κάνει βίντεο. Άμα δεν θες να έχεις ήχο μπορείς να τον κλείσεις. Αυτό βοηθάει στην ουσία άμα έχεις μόνο μία οθόνη, αν την έχεις εδώ πέρα δηλαδή. Άμα έχεις δύο οθόνες, πετάς το πρόγραμμα στην άλλη και έχεις το Xbox εδώ πέρα. Γενικότερα δεν υπάρχει καθόλου delay στο παιχνίδι και δεν συγκρίνεται με το gameplay που έκανα εγώ που το έκανα live stream στο Windows 10 app του Xbox. Εκεί πέρα είχα 2 δεύτερα με 5 μιλισεκόντε, ξέρω εγώ, διαφορά με το κανονικό gameplay. Εδώ πέρα μπορεί να έχεις πολύ λίγο, έστω και ένα δηλαδή μιλισεκόντ, που δεν το παρατηρείς δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Είναι κανονικά δηλαδή σαν να παίζεις σε Forza. Και αυτό είναι επειδή είναι από HDMI και δεν βασίζεται στο ίντερνετ σου. Γενικά η ποιότητα είναι άψογη, για τα λεφτά της η κάρτα βγάζει άψογη ποιότητα, 1080p60fps. Δεν έχει ούτε spikes, ούτε θολούρα, ούτε τίποτα. Είναι καθαρό. Και άμα σταματήσω να παίζω γιατί πορώθηκα. Άμα πάμε στο φάκελο, θα δούμε ότι
Έχει φοβερή εικόνα. Αυτό που λέω, δηλαδή δεν έχει ούτε θολούρα ούτε τίποτα. Λοιπόν, ένα ακόμα είναι αυτό εδώ πέρα το scene. Το ανοίγεις από εδώ που λέει Enable Live Editing. Στην ουσία κάνεις edit. Κάνεις ταυτόχρονο edit με το recording δηλαδή. Μπορείς να κάνεις κανονικό edit εδώ πέρα και τον ήχο σου και την εικόνα σου. Εγώ επειδή δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, προτείνω αν ξέρεις κάποιο Sony Vegas ή κάποιο Premiere, κάποιο πρόγραμμα edit, να μην ασχοληθείς. Τώρα μπορεί να είναι και καλό, εγώ όμως δεν το έχω ψάξει. Έχω μείνει ικανοποιημένος με την ποιότητα που έχει η κάρτα και πιστεύω ότι θα βγει και καλή ποιότητα σε εσάς, δηλαδή δεν θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε με το streaming που έκανα στο Windows 10 App. Αυτά, προβλέπω ότι θα αναπτυχθούμε στην ποιότητα του Xbox με σειρές όπως το Forza, το Sniper Elite, Halo, έχουμε πολλά παιχνίδια στο Xbox. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αδειά.